Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε υγιείς και ασφαλείς πάνω απ' όλα. Είναι η πέμπτη και ίσως τελευταία επικοινωνία για αυτή την εβδομάδα. Γιατί λέω ίσως, γιατί αύριο σκέφτομαι αν θα κάνουμε το βράδυ μία στις 12.30 η ώρα για να μην έτσι μείνουμε μόνοι μας το Σαββατοκύριακο, γιατί και εμένα εσείς είστε η παρέα μου αυτό το διάστημα, πέραν της οικογένειας φυσικά. Αλλά θα το δούμε, αυτό θα σας ενημερώσω από τη σελίδα. Η κατάσταση είναι αμετάβλητη, δεν έχει διαφοροποιηθεί τίποτα. Αυτό που νομίζω ότι σύντομα θα διαφοροποιηθεί είναι και ο τελευταίος περιορισμός που θα μπορούσε να λάβει και δεν έχει λάβει ακόμα το κράτος. Είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας, την οποία πίστευα πραγματικά ότι ο Μητσοτάκης στο χθεσινό διάγγελμα θα την έριχνε την καμπάνα σε όλους μας. Αλλά ουσιαστικά μας προειδέασε, δηλαδή ότι αν είστε καλά παιδιά δεν θα το κάνω, αν είστε άτακτοι θα το κάνω. Δυστυχώς αρκετοί συμπολίτες μας είναι άτακτοι, δεν έχουν καταλάβει το πνεύμα των μέτρων, αυτή είναι η αίσθησή μου, που λαμβάνονται. Κυκλοφορούν, πάνε στα χωριά τους, βγαίνουν έξω, οκ. Okay. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αστιφύλακας για να πω σε κάποιον τι θα κάνει. Ο καθένας νομίζω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά. Έχουμε ανθρώπους κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας που αγαπάμε και τους θέλουμε γερούς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει καταλάβει αρκετός κόσμος και το πνεύμα αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, το αν η συμπεριφορά μας είναι καλή, αυτό το πράγμα θα λήξει σύντομα. Αν η συμπεριφορά μας δεν είναι καλή, αυτό το πράγμα θα επιμηκυνθεί. Και τολμώ να πω ανεξαρτήτως ιού και διάδοσης, επέκτασης ή το οτιδήποτε. Πρέπει αυτό το διάστημα να πειθαρχήσουμε. Αυτό προτάσουν οι συνθήκες, οι ανάγκες. Η πειθαρχία είναι το θέμα, τίποτα περισσότερο. Όπως επανέλαβα, όπως είχα μάλλον αναφέρει προεβδομάδων όταν άρχισε όλο αυτό, ό,τι συμβαίνει αποτελεί ένα γενικότερο test event για όλα αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Είναι η προσωπική μου άποψη, την οποία τη μοιράζομαι μαζί σας, όποιος θέλει την κρατάει, όποιος θέλει την πετάει. Επομένως, αν είμαστε καλά παιδάκια και μείνουμε στα σπιτάκια μας και κάνουμε αυτό που μας λένε, όλα θα λήξουν σύντομα. Αν όχι, θα τραβάει αυτό το πράγμα στο διήνεκες. Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι πραγματικά. Το να θέλει να πάει κάποιο στο χωριό του, δηλαδή τριήμερο, δηλαδή εγώ έχω ξεχάσει τις μέρες, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της Δευτέρας με την Παρασκευή, της Τρίτης με την Κυριακή. Για μένα όλες οι μέρες πλέον είναι ίδιες. Φαντάζομαι ότι και για τους περισσότερους από εσάς. Επομένως, το να φύγει τριήμερο, τετραήμερο στο χωριό, ειδικότερα όταν, ας πούμε, ο τελευταίος συνάνθρωπός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έμενε σε ένα χωριό της Καστοριάς ηλικίας 87 ετών. Το να πας και να πες ότι αυτό το πράγμα το μεταφέρεις έτσι, ας πούμε, να το μεταφέρεις σε μια κλειστή κοινωνία που δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα μέτρα να ληφθούν προστασίας και καταστολής φυσικά της κατάστασης, είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, αυτά. Ο καθένας έχει το μυαλό στο κεφάλι του. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών πλέον η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ελπίζω πως όχι, γιατί ουσιαστικά θα είναι είναι το τελευταίο μέτρο που μας κρατάει λίγο σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή να βγούμε λίγο έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο ή να κάνουμε μια μικρή βόλτα εδώ στη γειτονιά γύρω-γύρω, είτε να πάμε να προμηθευτούμε τα απολύτως απαραίτητα. Τώρα, στα δικά μας, θα πάω στα μηνύματά σας σχεδόν αμέσως. Δεν έχω κάτι να πω. Μάλλον έχω κάτι να πω, αλλά φαντάζομαι ότι θα δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε μέσω των μηνυμάτων σας. Είναι το οριστικό τέλος του Ρικ Πιτίνο από τον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά και τελευταία. Δεν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Πιτίνο θα έχει δουλειά. Ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή, θα κάνει το βήμα παρακάτω. Με ένα βελούδινο διαζύγιο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στη δημοσιογραφική αργό. Ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο από τη στιγμή που ο Ρικ Πιτίνο έφυγε από τις ΗΠΑ, όπως είχαμε πει εκείνη την ημέρα. Έφυγε από εδώ για τις ΗΠΑ, όταν άρχισε η απαγόρευση. Ένα διαζύγιο το οποίο νομίζω ότι θα κάνει πλέον καλό και στις δύο πλευρές, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ο Πιτίνο αποδομήθηκε. Ο Πιτίνο, ο οποίος χρησιμοποίησε και χρησιμοποιήθηκε από τον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά.
για επικοινωνιακούς λόγους. Ο ίδιος το έπαιξε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η προπονητική του αξία είναι διαμφισβήτητη. Δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε να μπει στη διαδικασία συζήτησης. Πιτίνο είναι Hall of Famer. Hall of Famer ήταν, Hall of Famer είναι, Hall of Famer θα είναι. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός στο διάστημα παραμονής του Ρικ Πιτίνο, εδώ, τις δύο αυτές φορές, κάλυψε το κακό διαζύγιο με τον Τσάβη Πασκουάλ, το οποίο δεν έπρεπε να έρθει ποτέ. Δόθηκε μια πρόσκαιρη ελπίδα, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σημαντικό γύρισμα και κατάφερε να μπει στα play-off πέρσι, όπου αποκλείστηκε με sweep. Όχι με sweep, αποκλείστηκε. Φέτος καλύφθηκε η κακή επιλογή του Αργύρι Πεδουλάκη για να στρώσει την ομάδα. Επομένως, άμα κοιτάξεις να βάλεις έναν τίτλο σε όλη αυτή τη σχέση, είναι το Δούνα και Λαβίν, νομίζω. Έδωσε και πήρε. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και ο ένας και ο άλλος. Παναθηναϊκός έβαλε ξανά στο μπασκετικό χάρτη τον Ρικ Πιτίνο. Ο Πιτίνο έπιασε την ευκαιρία αυτή από τα μαλλιά και βρήκε, έστω και σε ένα μικρό καθολικό κολέγιο, συγκεκριμένου project και συγκεκριμένων δυνατοτήτων την επόμενη μέρα της καριέρας του, και ο Παναθηναϊκός κάλυψε τον κακό σχεδιασμό 2 ετών. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό είναι και τόσο βελούδινο το διαζύγιο και δεν μπήκε στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να χαλάσει τη σχέση του με τον Πιτίνο, και για άλλους λόγους βέβαια, αλλά αυτός είναι ο σημαντικότερος. Οπότε προχωράμε και από εδώ και πέρα μένει να δούμε τι θα κάνει η μπασκετική ομάδα. Καλή επιτυχία στο Ρικ Πιτίνο στο Αϊώνα. Έτσι κι αλλιώς το έργο του εκεί θα είναι δύσκολο για τις 2 πρώτες χρονιές σίγουρα, μέχρι που να μπει στη διαδικασία αυτός να κάνει το recruiting και να δει το ξεσκαρτάρισμα και ποιοι από τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του μπορούν να του φτιάξουν μια αξιοπρεπή ομάδα. Το έργο του θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το Αϊώνα είναι ένα κολέγιο το οποίο έχει μία νίκη σε 14 αγώνες όλα αυτά τα χρόνια σε τελικές φάσεις NCAA. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα κολέγιο ουσιαστικά β' κατηγορίας ο Πιτίνο, όπου η αμοιβή του θα είναι μεγάλη, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα εκεί, αλλά επιστρέφει ουσιαστικά στο χώρο που ανήκει, στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Λοιπόν, για όλα τα υπόλοιπα, επειδή έχετε διαβάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για κάποιο λόγο είναι πρώτο θέμα στον τύπο, στις εφημερίδες δηλαδή, που συνήθως δίνουν, παρά τη μικρή τους κυκλοφορία και τη μικρή επιρροή που έχουν, το πρωτοσέλιδο τους δίνει ερεθίσματα στην επικαιρότητα. Έχουν αρκετές εφημερίδες πρώτο θέμα τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, τι άλλο θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα, το οικονομικό ουσιαστικά και το πόσο θα επηρεαστεί από τον κορονοϊό κτλ. Τώρα, να ξέρετε, μπαίνουμε σε ένα διάστημα που για όλα θα φταίει ο κορονοϊός. Δηλαδή, φυσάει κορονοϊός, μείωση budget κορονοϊός, δεν παίρνει παραθυνακός, δεν καταφέρνει την άρση της ποινής κορονοϊός. Χάνεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι, φταίει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός θα φταίει για όλα για το επόμενο διάστημα και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, σε όλη τη ζωή μας, σε ό,τι και αν γίνεται. Θα φταίει ο κορονοϊός. Βρήκαμε τώρα ένα πράγμα και θα το πάρουμε καβάλα και θα μας πάει για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, θέλει λίγο ψυχραιμία και σταχυολόγηση της κατάστασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιους λόγους πάνω απ' όλα συμβαίνει. Πάω στα μηνύματά σας ευθύς αμέσως. Γεια σου, φίλε Λάμπρο, μόνη λύση ο Σάρας, αν του δοθεί ομάδα είναι λευκό και φυσικά πέσουν και τα λεφτά. Κάτι που φαντάζει δύσκολο, συμφωνείς. Λέει ο Παναγιώτης, Παναγιώτη μου, οι προπονητές που αυτή τη στιγμή κατά σειρά θα έβαζα σε προτεραιότητα είναι Γιασικεβίτζους και Ιτούδης δευτερεύουσες επιλογές. Πρώτη επιλογή ο Μπράντοβιτς, δεύτερη επιλογή ο Βόβορας, αλλά με πλάνο. Γιατί ο Βόβορας πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι ένας προπονητής για τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 5 χρόνια. Αν του δοθεί η εμπιστοσύνη και το μπάτζετ. Βέβαια, αναρωτιέμαι, δηλαδή στο κομμάτι Βόβορας έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν συμπεριφερθήκαμε και αντιμετωπίσαμε από κάποια στιγμή και μετά έτσι τον Πιτίνο, τι θα κάνουμε με τον Φουκαρά τον Βόβορα στις 4-5 πρώτες μαζεμένες ήττες που θα έρθουν. Είναι μια καλή απορία, αλλά δεν μπορώ να την απαντήσω τώρα. Απλά μπορώ να εικάζω. Ο Τάσος λέει: εγώ πιστεύω αν είναι ένας. Μισό λεπτάκι, γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα, να διαβάσω τον Τάσο που το άρχισα. Λάμπρο, εγώ πιστεύω αν είναι ένας από τους δύο να λέγαμε ότι θα έρθει τον Παναθηναϊκό από Γιασικεβίτσους ή ο Μπράντοβιτς, θα ήθελα Γιασικεβίτσους, αν και θεωρώ πως κανένας δεν θα έρθει τον Παναθηναϊκό και θα πάμε με Βόβορα που τον θεωρώ πολύ ανερχόμενο και με όρεξη προπονητή. Η γνώμη σου, απάντησα μόλις Τάσο, μην με ρωτήσεις τον λόγο και νομίζω καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Ο Στέλιος, καλησπέρα φίλε Λάμπρο, για να έφυγε έτσι ξαφνικά ο Πιτίνο, φαντάζομαι ότι υπήρχε κάποιο όρο στο συμβόλαιό του σε περίπτωση που είχε πρόταση από την Αμερική να έφευγε. Λέγεται ότι υπήρχε ειδικό opt-out.
Ο Βόβορα μπορεί να μην εμπνέει μερικού, αλλά είναι ανερχόμενο, φρέσκε ιδέε. Όσο έκανε στον πάγκο, έδειχνε, έβγαζε σιγουριά. Η ομάδα, γιατί όχι, και ο νέο Ιτούδη. Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά η ομάδα δεν φτιάχνει σε ένα χρόνο, θέλει υπομονή. Στέλιο μου, απλά με τον Βόβορα, αυτό το συμπέρασμα που βγάλαμε όλοι από τα δύο συν ένα παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο, αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα, νομίζω είναι τρία συνολικά, είναι ότι έκατσε σε ένα. Αδιαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση στο μεταβατικό διάστημα, αλλά άλλο τα τρία μεμονωμένα παιχνίδια σε ένα κομμάτι τη σεζόν. Και διαφορετικό πράγμα να είναι ένας προπονητής κάθε μέρα στην τριβή κτλ. Οπότε τον Βόβορα στην περίπτωση που αναλάβει θα τον δούμε εκεί. Σε πραγματικές δηλαδή συνθήκες που δεν είναι πραγματικές συνθήκες αυτές που εργάστηκε. Καλησπέρα Λάμπρο, απλά θέλω να πω ότι όταν άκουσα ότι έρχεται φέτος τρελάθηκα από χαρά, αλλά με απογοήτευσε τόσο που παρακάλαγα να φύγει. Απλά λόγω ηλικίας δεν έχει πλέον φιλοδοξίες. Βόβορα δαγκωτό και βλέπουμε. Επίσης πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, Τεό, να συμπληρώσω ότι η όλη στάση Πιτίνο και Παναθηναϊκού, το ότι αλλάζουν όλη η αυρότητα αυτή που υπάρχει στις σχέσεις τους, δείχνει ότι τουλάχιστον μέσω του κυρίου Κοταρίδη, που είναι ο εκπρόσωπος του Πιτίνο, υπήρχε ενημέρωση από τη μία πλευρά για τις ενέργειες της άλλης. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε θετικά, εννοώ, και στην ΚΑΕ και στον κύριο Πιτίνο, ότι όλες οι ενέργειες, δηλαδή δεν κρύφτηκε κάποιος από κανέναν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι φαίνεται. Ότι όλες οι πλευρές, οι δύο πλευρές, ήταν ενήμερες για όλες τις ενέργειες. Πάλι καλά που υπάρχει και ο Παναθηναϊκός eSports και βλέπουμε Λίκη Πανά. Θα χάσαμε χθες από την ΑΕΚ με 1-0 για το κύπελο, αλλά νικήσαμε τους Game Space 3-0 για το κύπελο της VGL. Οι καινούργιες μεταγραφές Γιάβοριτς και CJ βοηθάνε πολύ. Ο φίλος μου ο Γιώργος που παρακολουθεί και eSports. Μπράβο Γιώργο. Μάγκες όλοι μέσα και βλέπουμε τις πορείες της τριφυλάρας μας για να περνάει ευχάριστα η μέρα. Γκρέγκορι, εγώ ξέρεις τι έχω σήμερα στο μενού. Δεν το έχω μαζί μου τώρα κιόλας να σας το δείξω. Το έχω στο γραφείο την κασετίνα. Είχε βγει πριν το έκτο ευρωπαϊκό μια κασετίνα με τα 5 ευρωπαϊκά, όλα τα DVD με τα παιχνίδια. Εγώ αυτή αρχίζω σήμερα. Θα σας την ανεβάσω στη συνέχεια στη σελίδα έτσι να τη δείτε και αν υπάρχει ακόμα να την προμηθευτείτε. Είχε βγει πριν αρκετά χρόνια, την είχα πάρει τότε και αυτή σκέφτομαι να κάτσω να δω σήμερα. Δηλαδή όλα τα ευρωπαϊκά που έχει κατακτήσει η ομάδα. Δεν έχει το τελευταίο γιατί δεν το είχαμε πάρει ακόμα. Αλλά εντάξει, 5 ευρωπαϊκά ουσιαστικά είναι 20 παιχνιδάκια. Εντάξει, καθόλου άσχημα. Όχι, 10 παιχνιδάκια, καθόλου άσχημα. Οπότε έχει και υλικό μέσα, τα DVD αυτά έχουν μπόλικο υλικό και παρακάμερες και τα λοιπά, οπότε είναι πολύ ωραίο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα όμως φίλε Γκρέγκορ να αρχίσουμε να κάνουμε σε όλα τα σπορ και κάτι παρακάτω για να βλέπουν και οι απόγονοί μας τέτοιες πορείες. Γεια σου φίλε Λάμπρο, το μήνυμα του φίλου μου του Παναγιώτη το διάβασα. Στο καλό να πάει λέει ο Νίκος, Βούβορας εδώ και τώρα. Ο Γκρέγκορι λέει: Ο Μιτσάρας θα φέρει προπονητή που θα μας φύγει το σαγόνι. Αυτή την αίσθηση έχω. Μακάρι Γκρέγκορι. Η ομάδα πάνω απ' όλα και όλους. Καλημέρα, Λάμπρο. Το μπάσκετ μας κράτησε στα δύσκολα χρόνια της παράγκας, λέει ο Θανάσης και έχει δίκιο. Ο Γεράσιμος, καλημέρα, Λάμπρο. Υγεία να έχεις και εσύ, φίλε μου Γεράσιμε, εύχομαι τα καλύτερα. Τι πιστεύεις, θα υπάρξουν επαφές με ο Μπράντοβιτς με Γιασικεβίτσους? Σπύρο, είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Αρχικά να πω ότι θεωρώ πολύ δύσκολο το Γιασικεβίτσους. Τον θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ακόμα πιο δύσκολη και από τον Μπράντοβιτς για διαφορετικούς φυσικά λόγους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το δεδομένο που το επικρατέστερο σενάριο είναι η αντικατάσταση του Ρικ Πιτίνο με τον Βόβορα. Μόνιμα ή προσωρινά. Αν αρχίσει η Ευρωλίγκα εννοώ τον Απρίλιο ή από τη νέα χρονιά. Καλησπέρα Λάμπρο, εύχομαι ό,τι καλύτερο, υπομονή και κουράγιο σε όλους από Καστοριά, από το χωριό του Διαμαντίδη. Α, είσαι και μέσα στο. Έχει πρόβλημα η Καστοριά. Δημήτρη μου, να προσέχεις και εσύ και όλοι σας. Θέλω μια χάρη. Σου ένα τηλέφωνο να τα πούμε λίγο αν θέλει. Σου δίνω το δικό μου με φουν Πανάθα, αλλά καλό Πανάθα. Δημήτρη, στείλε μου το τηλέφωνο στο inbox και θα επικοινωνήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Έτσι κι αλλιώς έχω επικοινωνήσει με πάρα πολλά παιδιά, με το φίλο μου τον Αποστόλη, με το φίλο μου τον Βάιο, τον Θανάση. Μιλάμε αρκετά συχνά. Ενώ φίλους που έχω κάνει από αυτήν την προσπάθεια εδώ. Λάμπρο, βγήκε και δημοσίευμα για Φενέρ και Ζότς. Απλέρωτοι όλοι εκτός από τον ίδιο. Τι λες, φυσικά όλοι το ξέραμε, αλλά πλέον βγήκε και προς τα έξω. Νίκο, αν ισχύει, είναι πάρα πολύ κακό. Φυσικά ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται. Αλλά αν ένας προπονητής είναι πληρωμένος και οι παίκτες του είναι απλήρωτοι, αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα της Χουριέτ, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και για τον Ομπράντοβιτς, θα έλεγα. Ο Ομπράντοβιτς φεύγει από τη Φενέρ, το δήλωσε και είπε ότι έχει πρόταση από ΠΑΟ. Είπε ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς ότι έχει πρόταση από Παναθηναϊκό. Βασίλη, στείλε μου το link αν υπάρχει αυτό.
Καλημέρα. Αυτό που γράφτηκε σε μια σελίδα του Γιανακόπουλος έκανε πρόταση στον Γαβροφούζο για σύσταση εταιρείας με ιδιωτικά κεφάλαια. Ισχύει σύσταση εταιρείας για ποιο πράγμα, Ραφαήλ? Δεν είμαι ενημέρωση. 20 Μαρτίου 2003 το πρωί, οι Αμερικανοί εισβάλλουν στο Ιράκ και το βράδυ η πόρτα μας αποκλεί στους 8 του ΕΦΑ. Γεια σου, ρε Ηλία. Καλησπέρα. Βλέπω όλα τα πρωταθλήματα να ξεκινούν καλοκαίρι, λέει ο Σπύρος. Καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από τη Λάρισα, από την ηλιόλουστη στη Λάρισα, που τη βλέπουμε από το σαλόνι. Βαγγέλη, την επόμενη φορά καφεδάκι στο γνωστό, στη Νέα Πολύ. Εντάξει. Καλημέρα, η γέρη στο κλουβί καταρχάς, λέει ο Μάνος, να μας κρατήσει συντροφιά αύριο το βράδυ πανάθα. Βασίλη μου, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Σήμερα ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο εκπομπών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, που κάνουμε στη μία το μεσημέρι. Έλεγα Σαββατοκύριακο να μην κάνουμε, αλλά επειδή και εγώ έχω την ανάγκη έτσι να μιλήσουμε, και φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς, αν κρίνω από την ανταπόκριση των βίντεο, έχετε αυτή την επιθυμία, μάλλον θα κάνουμε και μία εκπομπή αύριο το βράδυ στις 12.30 ώρα, έτσι του Σαββατοκύριακου, στην αγωνιστική μας ώρα. Και ας μην έχει τώρα παιχνίδια, απλά για να τα πούμε. Καλησπέρα, φιλαράκι μου Λάμπρο. Εμένα τρεις στιγμές μου έχουν μείνει όταν γλίστρησε ο Δράκος το 96 και μετά τόσο σε Οστόγιαν, το τελευταίο σου του Σισκάουσκα το 9 και η αγκαλιά Διαμαντίδη Ζέλικο. Όλες πολύ όμορφες στιγμές, φίλε μου Βαγγέλη. Για το βοτανικό. Ο Ραφαήλ λέει για το βοτανικό. Ιδιωτικά κεφάλαια για να μαζευτούν χρήματα. Πολύ καλή πρωτοβουλία για το βοτανικό. Ναι. Σύσταση εταιρείας, δηλαδή παέραση τέχνη, αλλά προφανώς επειδή θα είναι ιδιωτικών κεφαλαίων, θα βλέπει σε φυσικά πρόσωπα ή σε μια άλλη εταιρεία offshore ή οτιδήποτε. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά αν ο Δημήτρης έχει αυτή τη σκέψη, είναι πάρα πολύ καλή νομίζω. Λάμπρο, παίζει από Δευτέρα απαγόρευση κυκλοφορίας, λέει ο Γιάννης. Αφού δεν είμαστε καλά παιδιά. Δημήτρη, μη στέλνεις το τηλέφωνο σου δημοσία στο inbox. Στο inbox. Εδώ τώρα εννοώ ότι είναι το τηλέφωνό σου, είναι προσωπικό σου δεδομένο. Θα σβήσω καλύτερα το μηνυματάκι, Δημήτρη μου, και στείλ το μου στο inbox. Αν όχι Σάρας Βόβορας, καλύτερη λύση, λέει ο Κώστας. Οκ, okay, μένουμε σπίτι, τα άτομα που είναι άστεγα, τι γίνεται, αυτά είναι περισσότερο εκτεθειμένα. Πολύ σωστό μήνυμα από το φίλο μου. Όπα, τι πάτησα πάλι. Συγγνώμη. Αυτό είναι πολύ σωστό μήνυμα του φίλου μου, του Παναγιώτη, του Πάνου. Και η υπεύθυνη, το κράτος, να με ρυμνήσει, Παναγιώτη. Πολύ σωστό μήνυμα. Γεια σου Λάμπρο, στον Παναθηναϊκό ταιριάζει περισσότερο προπονητής με επιθετική φιλοσοφία ή αμυντική? Κατά καιρούς τα έχουμε δει και τα δύο. Τι πιστεύεις? Πολύ καλή ερώτηση, Νίκο. Στον Παναθηναϊκό ταιριάζει ένας προπονητής κυρίως ο οποίος θα έχει την εμπιστοσύνη διοίκησης και κόσμου, για να μπορεί να δουλεύει σε ένα καλό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο μπάσκετ η καλή άμυνα δίνει ενέργεια στην επίθεση και το είδαμε αυτό και με τον Πιτίνο πέρυσι και με τον Πασκουάλ ένα διάστημα. Η καλή άμυνα, η ενεργητική άμυνα, η επιθετική άμυνα, αν θέλεις, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Με τον Πασκουάλ και τον Πιτίνο είδαμε τέτοιο μπάσκετ. Για μένα ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο πιο προπονητής Ευρωλίγκας, όσο δόκιμο ή αδόκιμο και αν ακούγεται αυτό, που πέρασε από τον Ομπράντοβιτς και μετά. Δηλαδή, ο πιο κατάλληλος, δεν λέω πιο καλός, γιατί με βάση το όνομα είναι ο Πιτίνο. Αλλά ο πιο καλός προπονητής, ο προπονητής που μπορεί να κάνει τέλειο fit-in στον Παναθηναϊκό όλο αυτό το διάστημα που έκανε ήταν ο Πασκουάλ. Γνώμη μου. Ο Μπράντοβιτς εν Βόβορας together του Παναθηναϊκός family, λέει ο Αλέξιος. Εάν έχουμε ως head coach τον Βόβορα, πιστεύεις Λάμπρο ότι θα κρατήσει, όχι θα κεράσει, παίκτες από το υπάρχον roster, ενώ αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους ή έχουν το 1-1? Νομίζω Κωστή ότι όποιος προπονητής και να έρθει, ο Παναθηναϊκός από τους υπάρχοντες ξένους του χρόνου δεν θα έχει κανέναν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Από Sportime τα είχα πάρει εγώ, λέει ο Γκρέγκορη. Από τις παλιές κυκλοφορίες. Ναι. Ισχύει. Τα έχω και εγώ κάπου εκεί, του Sportime τα παλιά. Πού είναι άραγε. Καλή ευκαιρία να κατέβω στην αποθήκη. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ο Γιανακόπουλος στο καλοκαίρι του 12 είχε πει σε ξενοδοχείο που είχε πάει για διακοπές ότι θα φτιάξει ομάδα για να νικάει τον Ολυμπιακό και στην Ευρωλίγκα δεν ήξερε τι θα γινόταν. Δεν τον ένοιαζε. Οπαδικό σκεπτικό που δεν το είχαν τα αδέρφια, λέει ο Γιώργος. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω τον Γιώργο, δεν την αμφισβητώ αυτή τη λες, αλλά δεν την ξέρω την ιστορία αυτή. Ζέλκο, welcome to Παναθηναϊκός Family Grande Gastone, λέει ο Αλέξιος. Τι άλλο, του Στέλιου το διάβασα, για να δω αν έχει υπάρξει κάποιο άλλο μήνυμα. Διάβασα κάπου ότι το τμήμα Πόλο το 90
Καταστράφηκε λόγω περίεργης ανταλλαγής του Σελετόπουλου τότε με τον Αλβέρτη. Ξέρουμε στο μπάσκετ, με μπέρδεψε λίγο Λάμπρο. Μήπως ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει, πού κολλάει ο Αλβέρτης. Άστο ρε Γιώργο, μεγάλη ιστορία. Άστο. Αυτό που διάβασες σίγουρα μπορεί να μην ήταν καλογραμμένο για να σε κάνει να το καταλάβεις, αλλά ισχύει. Καλησπέρα Λάμπρο, μόνο σε μένα κάνει εντύπωση ότι το project του Βοτανικού που το δημιούργησε η οικογένεια πάει να το υλοποιήσει ο Γιαννακόπουλος και δεν του καίγεται καρφί. Στέφανε, είναι ένα πλάνο που δημιουργήθηκε καταρχήν από την πρωτοβουλία της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στη συνέχεια βρήκε κοινωνούς τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο. Είναι πραγματικότητα αυτό. Άλλωστε, σχεδόν σε όλες τις παρουσιάσεις είχαν λόγο, βρίσκονταν εκεί, μιλούσαν. Το αγκάλιασε ο Παύλος με τον Θανάση αυτό. Τώρα ο Γιαννακόπουλος είναι ο μοναδικός που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να το κάνει. Τώρα πώς το συνδέει δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία πάλι μπροστινών και τα λοιπά. Αλλά όταν λες δεν τους καίγεται καρφί, γιατί να τους καεί. Οι άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Λάμπρο, αν θες μοιράσου το παράπονο σου από τους αδερφούς Γιαννακόπουλους που έγραψες χθες. Έγραψα κάτι, Γιώργο, δεν είναι... είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου, αλλά όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα. Να περάσουν κάποια χρόνια, να φτάσει, να δούμε πώς θα καταλήξει το θέμα του γηπεδικού και εντάξει, καλά να είμαστε και θα το πω άλλη φορά, άλλωστε δεν είναι και τόσο σημαντικό. Ένα είναι. Στο 99,99999999% είναι κορυφαίοι. Υπήρξαν κορυφαίοι. Έχω ένα 0,0000001 παράπονο. Αυτό. Κάποια στιγμή θα το πω. Με το ποδοσφαιρικό. Το έχω πει βασικά μία, όσοι κάποιοι ίσως στο ραδιόφωνο το θυμούνται, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και το είχα πει όταν ήταν εν ζωή και οι δύο. Έτσι. Με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Ρελάμπρο, τι γίνεται, όλα στον αέρα είναι. Όλα στον αέρα είναι Γιάννη μου σε όλες τις ομάδες. Απλά στο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό θα έχει μεγαλύτερη επιρροή όλο αυτό, γιατί βολεύει. Ο κορονοϊός πιστεύεις ότι θα έχει μεγάλη επίδραση στα budget του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Αν και φίλε μου Γιώργο προέχει υγεία, να πω στο ερώτημά σου ότι ναι, θεωρώ ότι όλη η οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται θα έχει σαφέστατα αντίκτυπο και στα budget. Ο Σάρας αν θα φύγει θα θέλει να ανέβει επίπεδο και budget, οπότε είμαστε εκτός. Ο Μπράντοβιτς δεν φεύγει από τα 30 και εκατομμύρια budget να πέσει στα 15 για να αποδείξει κάτι και μην ξεχνιόμαστε ότι όταν έφυγε από Θανάση και Παύλο ότι θα έρθει με Δημήτρη, οπότε ένα συν ένα ίσον Βόβορας, ένα και ένα ίσον Βόβορας, με όσο budget θέλει ο DPG και μεγάλη μερίδα του κόσμου θέλει Βόβορα. Πάνω σε αυτό να πω κάτι, υπάρχει μια υπόθεση εργασίας ότι θα δημιουργηθεί μια βρετανική ομάδα μπάσκετ η οποία θα μπει στην Ευρωλίγκα με wild card, αυτό θα γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια, με budget 40-50 εκατομμυρίων και θα είναι ευθέως ανταγωνιστική με όλα τα μεγάλα κεφάλια στην Ευρωλίγκα. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, ο πρώτος προπονητής που συνδέθηκε με αυτήν, με δημοσιεύματα, ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό λέει πολλά. Δεν έχει τροχοδρομηθεί κάτι τέτοιο, δεν το έχω αφουγκραστεί. Ωστόσο, πρέπει να είναι μια πιθανότητα την οποία κρατάμε. Και φυσικά, αν ο Μπράντοβιτς πάρει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων το χρόνο εκεί πέρα, δεν θα μπορεί κανένας Παναθηναϊκός ή καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη να το πληρώσει. Τα περισσότερα του σπορτάει υπάρχουν και στο YouTube, αρκεί να θυμάστε τι θέλετε να δείτε για να μην κατεβαίνεις Λάμπρο από θήκη, λέω. Να σε καλά, Γιώργη. Καλησπέρα, Λάμπρο. Είναι δυνατόν να μιλάμε για συνέχιση των αθλητικών διοργανώσεων μετά από μήνες, να είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα είναι καμία ομάδα που πριν σταματήσει. Συνονόματε Λάμπρο, έχει απόλυτο δίκιο. Ισχύει αυτό. Καλησπέρα, Λάμπρο. Υπάρχει περίπτωση για Σάρα ή ο Μπράντοβιτς, όπως γράφεται συνεχώς, ή Βόβορας με υποστήριξη του χρόνου. Γιάννη μου, η δική μου γνώμη, χωρίς να καλύπτω το ρεπορτάζ του Πασχετικού Παναθηναϊκού, είναι ότι ο Βόβορας αυτή τη στιγμή είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Ζέλικο στο μπάσκετ, στην μπάλα πρέπει να ξεκινήσει μια χρονιά χωρίς άγχος και να παίζει όλα τα μάτς στο κόκκινο χωρίς γκέλες με ομάδες τύπου Ξάνθης και ΑΕΛ, λέει ο φίλος ο Κώστας. Υπάρχουν και κάποια μηνύματα, δώστε μου λίγο χρόνο παραπάνω που δεν τα έχω διαβάσει. Να τα διαβάσω και αυτά. Λάμπρο, καλησπέρα. Μπορεί να στηθεί μια ομάδα το καλοκαίρι με κορμό τον Καλάθ, τον Παπαπέτρου, τον Μήτογλου, τον Παπαγιάννη και τον Τόμας. Αν εξαιρέσει τον Τόμας, φυσικά, φίλε μου Γιώργο. Λάμπρο, πες μας για τις αθλητικές εφημερίδες, παρασκήνια, μη πληρωμές, όχι καλή κυκλοφορία, πώς βγαίνουν οικονομικά. Θανάση, είναι μεγάλη συζήτηση. Πέρασα τα τελευταία 3,5 χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον 3 χρόνια ουσιαστικά, μέχρι τον Νοέμβριο του 19 τα πέρασα σε 2 εφημερίδες, στη Sport Day και στο Sport Time.
με πάρα πολύ άγχος καθημερινό. Αυτό θα σου πω, δεν θέλω να επεκταθώ σε οικονομικά στοιχεία. Με πολύ άγχος καθημερινό, καθημερινή παρακολούθηση των κυκλοφοριών, τις οποίες μάλιστα είχα σε ένα τετράδιο και έγραφα καθημερινά για να βλέπω πώς πάμε, πώς κινούνται τα πρωτοσέλιδα ανάλογα με το θέμα που έχεις στην πρώτη σελίδα κτλ. Ψυχοφθόρο. Βγαίνουν δύσκολα, γι' αυτό και σε κάποιες εφημερίδες υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, από τα επίσημα δελτία τύπου δηλαδή που βγάζει το πρακτορείο, που διανέμει, βλέπω κατακόρυφη πτώση. Κατακόρυφη πτώση και είναι λυπηρό. Δυστυχώς η εφημερίδα Αργοσβήνη. Η εφημερίδα που ουσιαστικά καθιερώνει τον δημοσιογράφο, είναι πολύ σημαντικό μέσο. Και επειδή τα γραπτά μένουν, τυπώνονται, τα βλέπεις, τα έχεις, τα κρατάς αρχείο κτλ. Νομίζω ότι μια σωστά δομημένη εφημερίδα μπορεί να βρει ανταπόκριση από τον κόσμο σε μια τιμή όχι πάνω από 1 ευρώ όμως. 90 λεπτά ή 1 ευρώ εκεί. Να προσαρμόσει το κοστολόγιο της επάνω σε αυτήν την τιμή και εκεί απάνω να. Δηλαδή τα 1,20 και τα 1,30 τα θεωρώ υπερβολικά χρήματα. Ειδικά τώρα που βγαίνουν 24 σελίδες οι εφημερίδες. Αυτό το διάστημα του κορονοϊού εννοώ. Είναι αγαπημένο μέσο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μια και το έθιξες και να μου κάνετε και ψυχανάλυση σε λίγο. Την εφημερίδα ποτέ δεν τη συμπάθησα ως μέσο εργασίας. Πάντα ήταν περιφερειακές μου δουλειές. Είτε σε στοιχηματικά έντυπα, είτε σε αθλητικά έντυπα, είτε σε πολιτικά έντυπα όταν εργάστηκα σε μια πολιτική εφημερίδα, στο αθλητικό κομμάτι φυσικά. Όταν δούλεψα τα 3 χρόνια αυτά τα τελευταία κανονικά και με το ρόλο του ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και με το ρόλο του αρχισυντάκτη, την αγάπησα πάρα πολύ, το λάτρεψα το χαρτί. Και είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι μοναδικό και για τους φανατικούς αναγνώστες και για τους εργαζόμενους να ξέρετε ότι είναι κάτι μοναδικό η εφημερίδα. Και βγάζει ειδήσεις. Είχα τη χαρά δηλαδή και στα δύο έντυπα να βγάλουμε ειδήσεις, να βγάλουμε, όχι να βγάλω μόνο εγώ, να βγάλουν όλοι οι συνάδελφοι ειδήσεις, να νιώσουμε δηλαδή τη χαρά του ότι ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί για κάποιους είναι απλά ένα επάγγελμα, για κάποιους άλλους είναι η πεμπτουσία μιας δεύτερης ζωής αυτό το πράγμα. Το να μπορείς να μαθαίνεις, να γράφεις, να λες τη γνώμη σου, να παίρνεις γνώμες, να σχολιάζεις, να σε σχολιάζουν, να δημιουργείς ένα κοινό το οποίο να περιμένει από σένα να ενημερωθεί. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Θανάση μου. Θα το σχολιάσω όμως άλλη φορά. Και να περάσει λίγος καιρός, γιατί έχουν περάσει μόλις 4 μήνες. Α, στον 4 μήνες που έφυγα από την εφημερίδα. Και ακόμα, ξέρεις, το νοσταλγώ, δηλαδή μου λείπει. Μου λείπει αυτή η καθημερινότητα. Έτσι κι αλλιώς ήταν σχεδόν η μισή μου μέρα, 12 ώρες, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το βράδυ. Εντάξει. Για Αμπράντοβιτς τι βλέπεις εσύ, Λάμπρο. Είναι το καλύτερο σενάριο για μένα, φίλε μου Γιώργο, φίλε μου Νίκο, με συγχωρείς. Αλλά το θεωρώ δύσκολο. Γνήσια Παναθηναϊκή φωνή, φίλε Λάμπρο, να είσαι καλά, Τόμ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Νομίζω ότι θα γίνει προσπάθεια με ο Μπράντοβιτς με εναλλακτική βόβορα. Δεν βλέπω κάποιον άλλο προπονητή αυτή τη στιγμή, αν και εγώ προτιμώ Σάρας, μας λέει ο Νικόλας. Λάμπρο, έχουμε τίποτα για Δόνη και Ινσούα. Όχι. Όχι, Παναγιώτη μου. Στο ποδόσφαιρο αν δεν γινόταν αυτό με τον Πιτίνο, που ουσιαστικά η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που είναι πολύ σημαντική και λύγει το θέμα, θα συζητούσαμε περισσότερο για ποδόσφαιρο, γιατί έχω κάποια πράγματα να πω. Αλλά θα τα πούμε μάλλον αύριο στην εκπομπή που θα κάνουμε. Κάποια πράγματα που αφορούν και το οικονομικό κομμάτι δηλαδή. Ρε παιδιά, ο Ζώτης θα ζητήσει 30 μοίρια budget, δεν πέφτει πιο κάτω, πώς θα δώσει ο πρόεδρος, λέει ο Τάσος. Για να δούμε τώρα, τα διάβασα όλα, πλην των τελευταίων όσων έχουν έρθει τώρα και κλείνουμε. Συγγνώμη για τον Πιτίνο, τον ευχαριστήσαμε επειδή μας έγραψε στα τέτοια του και έφυγε πριν καν τελειώσει το 1 τρίτο του συμβολέου του από τον 1,5 χρόνο που είχε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, αφού έληξε ο Μαλάλο αυτό με τον Πιτίνο να μας αγαπάει και εμείς να τον αγαπάμε, ας το αφήσουμε εδώ. Σίγουρα υπήρξε μια σχέση αμφίδρομη. Και ο Πιτίνο βόλεψε και ο Πιτίνο βολεύτηκε. Και ο Παναθηναϊκός τον βόλεψε και ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε. Ας μείνουμε εδώ. Ας θυμόμαστε αυτόν τον άνθρωπο με αγάπη. Αυτό έχω να πω. Έσωσε πέρσι μια χρονιά. Ας τον θυμόμαστε για τη χρονιά που έσωσε. Αυτό λέω εγώ. Καλημέρα Λάμπρο, σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις και λέμε τέτοια αντικειμενικότητα. Να σε καλά, Τεό. Διάβασα Βαρέλα για Αντινσούα. Παίζει. Βαρέλα ποιον του πάω. Ο Βαρέλα είναι στόπερ. Εκτός αν είναι κάποιος άλλος από τους Βαρέλες που κυκλοφορούν.
κάποιος Πορτογάλος π.χ. Δεν το ξέρω το. Δεν το ξέρω. Μη σε παραπλανήσω, Γρηγόρη μου, δεν έχω ενημέρωση. Γεια σου Δημήτρη μου από Γερμανία. Καλημέρα από Γερμανία, Λάμπρο, από το Αμβούργο ο Δημήτρης. Καλή δύναμη σε όλους με αυτά που περνάμε. Υγεία να έχεις αγόρι και ψηλά την πράσινη σημαία. Και εσύ Δημήτρη μου, πάντα χαίρομαι όταν στέλνετε μήνυμα τα παιδιά που μένετε έξω, στο εξωτερικό. Εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα το έπαιρνα πάνω μου το project προκειμένου να το υλοποιήσω εγώ και όχι κάποιος άλλος. Έτσι το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Σωστός ο Στέφανος. Οπότε έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα. Κάποιο μου έχει ξεφύγει. Τι πιστεύεις για τον Μορέιρα Περιστερίου και θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό του χρόνου για πεντάρι. Δεν τον έχω δει, Γιώργο, δεν έχω εικόνα. Αλλά Γιώργο, και ο Μπεντίλα από το Περιστέρι ήρθε και είδαμε την πορεία. Καλό θα είναι ο Παναθηναϊκός είναι να κοιτάξει ένα σκάουτινγκ διαφορετικό σε μέτριες προς μεσαίες ομάδες άλλων πρωταθλημάτων που είναι πιο δυνατό από το δικό μας. Η Ελλάδα δεν έχει πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει μια καρικατούρα. Συγγνώμη για την έκφραση. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός φέτος, η ΑΕΚ και το χάος. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ας πούμε, βρήκε στην Τουρκία σε μικρομεσαία ομάδα τον McKinsey. Ας υπάρξει ένα τέτοιο είδους σκάουτινγκ, είναι πολύ χρήσιμο. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Λάμπρος, ό,τι αφορά την ομάδα, εμένα πλέον μόνο το γηπεδικό με απασχολεί. Συμφωνώ. Αν βρεθεί χρηματοδότηση αύριο, λέμε τώρα, και ανανεωθεί η οικοδομική άδεια, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το γήπεδο. Σαφέστατα, Αποστόλη, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Μακάρι να γίνει κράξη στα εσωτερικά τη EuroLeague και να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει μια ιδέα, μα λέει ο Λάμπρος, ο συνονόματος. Και ο Πάνος, και για όσους δεν το έχουν καταλάβει, η αντιμετώπιση του ιού με τις αποφάσεις που πάρθηκαν παγκοσμίως άνοιξε το ανασκό του αιώλου. Επιστροφή στην κανονικότητα δεν πρόκειται να υπάρξει αν δεν διατεθεί εννοείται δωρεάν εμβόλιο ή φάρμακο αποτελεσματικό 100% κατά του ιού. Διαφορετικά, όσο ο ιός υπάρχει και μεταδίδεται, τα πάντα θα είναι όπως σήμερα, διότι όσο υπάρχουν φορείς, θα υπάρχουν και μελλοντικοί ασθενείς παγκοσμίως. Άρα δεν γίνεται τίποτα και εδώ έρχεται το ερώτημα πώς θα αντέξουν οι μη εργαζόμενοι πλέον χωρίς στήριξη κρατική και μέχρι πότε το κράτος θα μπορεί να εξασφαλίζει τα απαραίτητα προς επιβίωση στο λαό. Όσον ούπο έρχονται και τα κουπόνια περαστικά μας. Εντάξει, Πάνο, ξέρεις που διαφωνώ σε όλο αυτό. Στο γεγονός ότι εντάξει, δεν μιλάμε και για τον πιο θανατηφόρο ιό που υπάρχει, που έχει εμφανιστεί στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, μην μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε με πραγματικά νούμερα. Για παράδειγμα, πόσοι έχουν πεθάνει το Μάρτιο από την εποχική γρίπη και πόσοι από τον κορονοϊό, γιατί εκεί ανοίγει η συζήτηση. Εγώ στέκομαι στο μήνυμά σου και το διαβάζω με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα, τις ενδιαφέρουσες απόψεις σου. Διότι υπάρχει μια προέκταση σε όλο αυτό. Υπάρχει μια προέκταση η οποία έχει να κάνει με ορισμένα πράγματα που έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με διαγράμματα που παρουσιάζονται σε μεγάλες ιστοσελίδες, δεν τα λέει ο Γκαραγκάνης από το μυαλό του, ούτε τα διάβασε στο θεωρίες-συνωμοσίας.blogspot.com. Ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας ιός ο οποίος χτυπά το κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν πεθάνει 3.000 άνθρωποι μες στο Μάρτιο από αυτόν τον ιό. Μόνο από αυτόν τον ιό, για τον οποίο βέβαια δεν ασχολείται κανένας. Θα μου πεις δεν μεταδίδεται, είναι κάπως, έχει πιο αργούς ρυθμούς μετάδοσης. Ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή βιολογικού πολέμου είναι εκ των ονού κάνευ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συντηρηθεί πολύ όλο αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό από τη στιγμή που έχουν υπάρξει ήδη εργαστηριακές μελέτες που βρίσκονται ακόμα και κοντά, δηλαδή μέσα στους επόμενους 6-8 μήνες στο εμβόλιο. Θα εμβολιαστούμε όλοι μαζικά και θα είναι όλα καλά. Μην ανησυχείς πάνω μου. Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το θέμα. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, μην χάνουμε το topic, μην χάνουμε, εντάξει, περνάμε όλο αυτό που περνάμε, αλλά κάποιοι έχουμε και μία διαφορετική θεωρήση των πραγμάτων. Σταματώ εδώ γιατί θα ξεφύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ, παρόντες, άπαντες, οι γνωστοί, οι φίλοι μου δηλαδή, αν και ένα παράπονο πριν κλείσω, αυτή η σελίδα πλέον έχει κάποιους συγκεκριμένους ακολούθους, έχει αυξήσει το κοινό της και με τιμά. Γιατί είναι προσωπική σελίδα, δεν είναι κάποιο site, δεν είμαι εγώ ουσιαστικά αυτή η σελίδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απλά στεναχωριέμαι γιατί κάποιους από τους παλιούς μου διαδικτυακούς φίλους τους έχω χάσει και ήθελα να το πω και θα το γράψω κιόλας αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τι άλλαξε. Κάποιους φίλους που στήριζαν τη σελίδα όταν ήμασταν 500 και 1000, οι οποίοι τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν εκφράζουν τις απόψεις τους. Έχω και κάποια ονόματα στο μυαλό μου. Ένας Κώστας, για παράδειγμα, ένας ξέρει αυτός ποιος είναι, που μιλούσαμε συχνά και τα λοιπά έχουν χαθεί. Δεν ξέρω το λόγο.
Δεν έχει αλλάξει πάντως κάτι, παιδιά. Ίδιοι ήμασταν, ίδιοι μείναμε, ίδιες απόψεις μέχρι που έχουμε φτάσει να μας κατηγορούν και για κολλημένα μυαλά. Δυστυχώς το μυαλό δεν αλλάζει, προσπαθεί μόνο να βελτιωθεί. Νομίζω ότι θα τα πούμε αύριο στις 12.30 το βράδυ, θα σας ενημερώσω από τη σελίδα. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο κύκλος 5 εκπομπών αυτήν την εβδομάδα, τον οποίο αγκαλιάσατε, αν κρίνω από τις προβολές. Σταθερά είμαστε πάνω από τις 5.000, ένα πολύ μεγάλο νούμερο χωρίς να κινείται φύλο κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν έχουμε τις 16.000 του Φεβρουαρίου, αλλά το Φεβρουάριο είδαμε μπάλα. Είδαμε μπάσκετ, τώρα δεν βλέπουμε τίποτα. Όπως και να έχει, να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε προσεκτικοί, να προσέχουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και εμείς εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Χαίρετε.